Ο Ταρίκ Ελεονούση αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατά τη σεζόν 2016-2017 μετρώντας 7 τέρματα και 1 assist σε 36 συμμετοχές. Ο ίδιος μίλησε στην νορβηγική έκδοση του Eurosport, ενώ σήμερα αγωνίζεται στην Ιαπωνία και τη Σόναν Μπελμάρε. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού είπε τα εξής: «Είχαμε πολύ καλή ομάδα και πέτυχα ένα ωραίο γκολ στη φάση των 16 του Europa League κόντρα στην Μπεσίκτας. Είναι μια καλή ανάμνηση. Απόλαυσα μεγάλη εμπιστοσύνη από τον προπονητή Πάουλο Μπέντο και έπαιξα πολύ. Μετά απολύθηκε γιατί δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει και να κερδίσει τη σειρά. Ο Πάουλο ήταν σημαντικός για μένα και ήταν αυτός που με έφερε. Οπότε όταν ήρθε ένας εντελώς νέος προπονητής με εντελώς νέες ιδέες, έγινε δύσκολο. Και όταν ήρθαν 13 με 14 παίχτες εκείνο το καλοκαίρι, σκέφτηκα ότι πρέπει να φύγω. Οι άνθρωποι εκεί πέρα ήταν τρελοί. Θυμάμαι ότι σκόραρα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετά μπορούσα να πάω να φάω δωρεάν για 1-2 εβδομάδες όπου ήθελα στην πόλη. Δεν υπήρχε τρόπος. Αν τα πήγαινες καλά απέναντι στις ομάδες που μισούσαν, στα ντέρμπι που είχαν μεγάλη σημασία, ήσουν Θεός. Δεν μπορούσες να ακούσεις τίποτα στο γήπεδο γιατί υπήρχε τόσος θόρυβος. Οι αγώνες συχνά σταματούσαν πολλές φορές λόγω του καπνού από τις εξέδρες. Δεν ήταν ακριβώς για μικρά παιδιά και η οδήγηση λεωφορείου στα εκτός έδρας παιχνίδια ήταν ένα κεφάλαιο από μόνο του.